Δεύτερη ημέρα εξετάσεων σήμερα για του υποψηφίου των Νεπάλ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Τα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων χαρακτηρίστηκαν αναμενόμενα με κλιμακούμενη δυσκολία. Δεν ήταν κάτι το τρομακτικό. Θέλω να πω, πρώτο θέμα ήταν θεωρία, πράγματα που τα παιδιά θεωρητικά τα έχουν διδαχτεί και τα γνωρίζουν. Μία απόδειξη αναμενόμενη την περιμέναν τα παιδιά. ορισμοί οι οποίοι επίση ήταν σχετικά νορμάλ, τα σωστό λάθο Πράγματα που τα παιδιά κανονικά πρέπει να τα ξέρουν και να τα γράψουν. Δεύτερο θέμα, ε, ζητάει απλά βασικές, βασικές έννοιες της ανάλυσης. Λίγα πράγματα και εύκολα, θέλω να πω, κανονικά δεν θα πρέπει να μπερδευτούν τα παιδιά πέρα από τις πράξεις. Άμα ήταν προσεκτικές τις πράξεις δεν πρέπει να έχουν μπερδευτεί κάπου. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με στατιστική. Ωστόσο, το τέταρτο θέμα δυσκόλυψε αρκετού υποψηφίου, καθώ απαιτούσε μεγάλη προσοχή στι πράξεις. Όσον αφορά στο τέταρτο θέμα, αυτό ήταν μάλλον το πιο δύσκολο για του υποψήφιου. Έπρεπε να σκεφτούν πραγματάκια που ίσω γνωρίζουν από παλιότερα, δύσκολε πράξει. Ε... Αν ήταν λίγο προσεκτική στι πράξει, νομίζω δεν θα είχαν κάποιο θέμα και κάποιο πρόβλημα. Απλά νομίζω ότι εδώ, εδώ θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Απλά οι πράξει είναι αρκετά πολύπλοκε. Δηλαδή θέλει πολύ προσοχή στι πράξει. Πρόκειται για το δεύτερο μάθημα γενική παιδεία που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, καθώ από την ερχόμενη Δευτέρα έω και τι 17 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητα με ενδιάμεσο κενό λόγω των ευρωεκλογών μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου. Τι να πω, μακάρι να πήγανε καλά τα παιδιά, μακάρι να πετύχουν τους στόχους τους, να πετύχουν να περάσουν εκεί που θέλουν. Ναι, γενικά δεν ήταν πιο δύσκολα από άλλες χρονιές, τα πράγματα ήταν αναμενόμενα όπως τα περιμέναμε. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό.